Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο KitchLab. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να φτιάξετε σωστά ρεβίθια στο σπίτι σας, οπότε σήμερα θα φτιάξουμε ρεβιθάδα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε μόλις με λίγα υλικά και μία κατσαρόλα θα φτιάξετε το πιο νόστιμο φαγητό ever. Σε 30 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο και θα είναι τόσο νόστιμο και τόσο χυλωμένο και τόσο λεμονάτο που πραγματικά θα το λατρέψετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα φέρω την κατσαρόλα μου μπροστά, γιατί αυτό το φαγητό δεν θέλει καθόλου σοτάρισμα. Ουσιαστικά, ό,τι κάνουμε το ρίχνουμε κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα. Γι' αυτό το λόγο, θέλουμε σέλερι. Μπορείτε να βάλετε και σέλινο άμα σας αρέσει, αλλά το σέλερι είναι λίγο πιο διακριτικό. Μου αρέσει πάρα πολύ και μας δίνει ελαφριά γεύση του σέλινου. Οπότε, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το σέλερι. Κόβουμε σε μικρά-μικρά κυβάκια και βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ. Έχω δύο κρεμμύδια, θα τα χοντροκόψω και αυτά και πάνε και αυτά μέσα στην κατσαρόλα. Πιο εύκολο φαγητό ever. Απορώ πως ο κόσμος δεν φτιάχνει κάθε μέρα ρεβίθια, φασολάδα, μπαμιές, φασολάκια. Δηλαδή τα λαδερά είναι τα πιο εύκολα φαγητά γιατί χρειάζονται μόλις μία κατσαρόλα. Δύο σκελίδες σκόρδο, πάνε και αυτές μέσα και ήρθε η ώρα για το καρότο. Δύο καρότα. Μικρά-μικρά κυβάκια, δεν θα βράσει πολύ ώρα το φαγητό μας. Θέλουμε και τα λαχανικά μας να μαλακώσουν. Οπότε κόψτε τα 4 τα καρότα. Εδώ, ωραία κυβάκια. Μπορείτε να βάλετε και το καρότο στο ντρίφτι, άμα θέλετε. Είναι και αυτό μία επιλογή. Και τώρα πρέπει να δώσουμε βάση στα μυρωδικά μας. Λοιπόν, έχω θυμάρι, έχω δενδρολίβανο. Και αυτά είναι απαραίτητα μυρωδικά για να δώσουν χαρακτήρα τελικά στο φαγητό μας. Θα βάλω και το ξύσμα από δύο λεμόνια. Λεμόνι, δενδρολίβανο είναι ένας συνδυασμός φανταστικός για τα ρεβίθια. Ειλικρινά σας λέω, θα πάνε τα ρεβίθια σε άλλο επίπεδο. Και επίσης λεμονάκι θα ρίξουμε μπόλικο στο τέλος. Δεν ρίχνουμε στην αρχή. Θα ρίξουμε στο τέλος πριν το σερβίρισμα. Αλλά δεν θα το λυπηθούμε γιατί τα ρεβίθια χωρίς λεμόνι δεν είναι νόστιμα. Χρειάζονται αρκετό λεμόνι γιατί το λεμόνι απογειώνει τη γεύση τους. Τώρα θα ρίξω ένα ζωμό κοτόπουλο λαχανικών, άμα νηστεύουμε ή δεν νηστεύουμε. Το νεράκι μας. Πάνω στη φωτιά. Αλάτι, πιπέρι και τελευταίο συστατικό που θα ρίξουμε μέσα, μαντέψτε τι θα είναι. Τα ρεβίθια μας. Βάζουμε τα λατάκι. Βάζουμε το πιπέρι. Και φέρνω τα ρεβίθια μου. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ρεβίθια μπαρμπαστάτης. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, δεν χρειάζονται μουίασμα και μαγειρεύονται απευθείας από την κατάψυξη. Κόβουμε τη συσκευασία, οπότε γλιτώσαμε πάρα πολύ χρόνο με το μουίασμα. Αυτό συνήθως είναι το αποτρεπτικό με τα ρεβίθια, ότι χρειαζόμαστε μουίασμα 6-12 ώρες. Οπότε, κατευθείαν από την κατάψυξη, ρίχνουμε μέσα, καπακώνουμε. Και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το μείγμα μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από εκείνη τη στιγμή αρχίζουμε να χρονομετρούμε, θα μετρήσουμε μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα από τη στιγμή που βράζει το νεράκι μας, το φαγητό θα είναι έτοιμο. Το μόνο που χρειάζεται στο τέλος είναι λάδι και λεμόνι και σερβίρουμε. Και η ρεβιθάδα μας είναι έτοιμη! Έτσι και για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γιατί φτιάχνουν ρεβιθάδες σε όλη την Ελλάδα. Άμα προσπαθούσα να κάνω τη ρεβιθάδα από όλη την Ελλάδα, πιστέψτε με. Θα τα πήγαινα καλά με τους Κρητικούς, δεν θα τα πήγαινα καλά με τους Βόρειους, δεν θα τα πήγαινα καλά με τη Στερεά Ελλάδα, τους νησιώτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να βρω μία μέση λύση. Κανονικά η ρεβιθάδα στα περισσότερα μέρη γίνεται μέσα στο φούρνο, αλλά είμαι σίγουρος πως κανείς δεν έχει σπίτι του γάστρα. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει στο φούρνο, τους είναι όλους πιο εύκολο να την κάνουν στην κατσαρόλα και αυτό το λόγο διάλεξα να κάνω και αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα λίγο άνηθο. Ρίχνουμε τον άνηθο, όπως σας είπα. Ρεβίθια χωρίς λεμόνι είναι ορφανά, κάτι τους λείπει, οπότε δεν θέλω να λυπηθεί το λεμονάκι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ λεμονάτα τα ρεβίθια, οπότε βάζω δύο λεμόνια. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν τόσο λεμονάτα θα βάλετε λίγο λιγότερο, μπορείτε να βάλετε ένα. Με ένα λεμόνι δεν θα είναι ρεβίθια. Θα ρίξω λίγο φρέσκο πιπέρι στο τέλος. Και φυσικά ελαιόλαδο, δεν βάλαμε καθόλου λαδάκι ως τώρα, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε λαδάκι, δεν θέλω να το λυπηθείτε. Θα βάλετε 4-5 κουταλιές σούπας να μυρίσει φρέσκο ελαιόλαδο το φαγητό μας και το λεμόνι μαζί με το λάδι, πιστέψτε με, πάντα το ρίχνουμε στο τέλος, δίνουν μια υπέροχη νότα, μια υπέροχη γεύση, πραγματικά είναι ασύγκριτη. Λοιπόν, τα σερβίρουμε και είναι ένα φαγητό που τρώγεται με ζουμάκι. Εδώ,
Θέλουμε ψωμάκι, θέλουμε ζουμάκι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι όνειρο. Θέλουμε λίγο λεμονάκι, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω, λίγο ακόμα φρέσκο πιπέρι. Και τι μας λείπει? Ένα κουτάλι για να το απολαύσουμε. Και εμένα τα ρεβίθια μου είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά, οπότε θα τα απολαύσω. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που θα πω ίσως να ακουστεί υπερβολή σε όλους σας, αλλά εμένα τα ρεβίθια πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, οπότε δεν συγκρίνονται με καμία μπριζόλα, με κανένα κεφτεδάκι. Όταν έχω ρεβίθια δεν μπορώ να αντισταθώ. Τώρα θα πείτε όλοι, άσε μαζιάκι, μας λες ψέματα. Σας το υπόσχομαι, αλήθεια, όταν είχε η γιαγιά μου ρεβίθια, πάντα έτρεχα γιατί ήταν το αγαπημένο μου φαγητό και ακόμα είναι. Είναι πάρα πολύ γευστικό. Κάντε ακριβώς τη συνταγή όπως πρέπει να την κάνετε. Γιατί φρέσκο το ελαιόλαδο στο τέλος μας δίνει καλά λιπαρά. Έχουμε υδατάνθρακα και πρωτεΐνες από τα ρεβίθια μας και από τα λαχανικά μας έχουμε βιταμίνες και φυτικές ίνες βεβαίως. Οπότε είναι το πιο ολοκληρωμένο γεύμα που μπορούμε να έχουμε σε μία σου πίτσα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή, να βγάλετε φωτογραφίες και να μας στείλετε στα social media να χαρούμε. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Τι το πέταξα το κουτάλι, θα το πάρω. Το μεσημεριανό μου.